Αγαπητές φίλες, πριν από λίγες μέρες έκανε την είσοδό του ο καινούργιος χρόνος και σήμερα είμαστε εδώ να τον υποδεχτούμε όλοι μαζί, να κόψουμε την πίτα μας, να ανταλλάξουμε ευχές και να περάσουμε ένα ευχάριστο απογευματινό. Πόσο δεν έγιναν αλήθεια στον χρόνο που πέρασε, που συμπάθησαν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σκοπός μας όμως σήμερα δεν είναι να αναπολύσουμε, γιατί θα μελαγχολήσουμε. Σήμερα θα ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα στο βιβλίο του χρόνου, που μόλις μπήκε, και θα αφήσουμε πίσω όσα πέρασαν και θα ξεχάσουμε όσα μας στενοχώρησαν. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε τις οικογένειες που βοηθούμε και τα περιστατικά που καθημερινά πληθαίνουν και γίνονται από δύσκολα έως τραγικά. Εμείς, οι φίλες της αγάπης, έχουμε την δύναμη και νιώθουμε χρέος να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο και να προσφέρουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξία στους συνανθρώπους μας που η ζωή στάθηκε τόσο άδικη για αυτούς. Από αυτή τη θέση θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που με μοναδικά κίνητρα την ευαισθησία, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, καθώς και ό,τι μπορούν και προσφέρουν εθελοντική εργασία, χωρίς εγωισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες προβολής, με γνώμονα την αγάπη και μόνο την αγάπη που τον χαρακτηρίζει το σύλλογό μας, με μόνη ανταμοιβή τους τις ευχές και τα βουρκωμένα μάτια των συνανθρώπων μας που επιδίδονται καθημερινά στο πολυετές φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου που είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία της Λάρισας. Σε όλο αυτό το έργο βέβαια έχουμε αρρωγούς όλους εσάς και πάντα πρόθυμα ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας και πλαισιώνετε κάθε μας επιδήλωση. Η παρουσία σας και η συμβολή σας στο έργο μας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνέχισή του. Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε τη Σχολή Χορού Μπέρδε Φλόρ του συμπολίτη μας κυρίου Χρήστου Κατούνια, που με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκε να λαμπρύνει τη σημερινή μας εκδήλωση. Ας υποδεχτούμε και επίσης ευχαριστούμε όλα τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τα μεμονωμένα άτομα που προσέφεραν τα δώρα για την πίτα μας. Ας υποδεχτούμε λοιπόν με αισιοδοξία τον καινούριο χρόνο και ας ευχηθούμε να φέρει μαζί του όλα εκείνα τα αγαθά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος ο ίδιος και να μπορεί να δίνει τη χαρά όπου χρειάζεται. Να είναι δηλαδή και να νιώθει άνθρωπος. Σας εύχομαι το 2018 να είναι για τη χώρα μας μια χρονιά αναγέννησης της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, για το Σύλλογό μας, μια χρονιά αυξημένης συμμετοχής για πιο πολλές επιτυχίες στο έργο μας. Ας είναι το ξεκίνημά του αφετηρία μιας δημιουργικής εποχής. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα κοντά μας και σας ευχόμαστε να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία στις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε.